αντιμέτωπη με τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να είναι διαρκείας, θα βρεθεί η χώρα από τα μέσα της εβδομάδας. Το Μελτέμι, που κράτησε μέχρι σήμερα τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα, αναμένεται να υποχωρήσει από την Τρίτη και την Τετάρτη. Προβλέπεται η θερμή εισβολή αρχικά από τα ηπειρωτικά και σταδιακά και στην Κρήτη. Από την Τετάρτη και μετά οι άνεμοι θα γυρίσουν πάλι λίγο από δυτικές διευθύνσεις. Αρχίζει η θερμή εισβολή να επηρεάζει κυρίως την ηπειρωτική χώρα. Ναι, εκεί θα ακούσουμε πραγματικά υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς δεν τρομάζουμε εν αρχή. Σταδιακά όμως αυτή η θερμή αέρια μάζα κατέρχεται και προς τα μας. Φανταστείτε δηλαδή σαν να μας περικυκλώνει ουσιαστικά. Ναι. Κατέρχεται και προς εμάς από το τέλος της εβδομάδας. Και όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, όπως σας είπα, δεν θα ήθελα να επιβεβαιωθούν, αλλά όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, πραγματικά ξεκινάει μια περίοδος αρκετά έντονη ζέστης και αυτό θα φανεί και από τις βραδινές ώρες, όπου αυτή η εκτόνωση δεν θα υπάρχει. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις μιλούν για ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, με την διάρκεια του καύσωνα να προβληματίζει. Επιμένει ίσως προς το τέλος της εβδομάδας ότι θα επηρεάσει και το νησί μας από την επόμενη εβδομάδα. Θα επηρεάσει και το νησί μας και έχει κάποια χαρακτηριστικά διάρκειας, έντασης, τα οποία μακάρι να μην επιβεβαιωθούν και να μην μας φέρουν έτσι σε δύσκολη θέση. Οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας στην Κρήτη θα είναι στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, οι μέγιστες τιμές θα είναι κοντά στους 40 βαθμούς. Ξέρετε, μετεωρολογικά, άμα περάσουμε τους 36,5 που είναι και η ανθρώπινη θερμοκρασία και έχει και τη διάρκεια, δυστυχώς τότε μιλάς για συνθήκες καύσωνα. Μπαίνεις δηλαδή ακριβώς αυτόν τον όρο, το μετεωρολογικό, όχι τον δημοσιογραφικό. Έτσι μπαίνεις στον αυθεντικό μετεωρολογικό όρο και καταλαβαίνετε και τα πράγματα. Ναι, απαιτούν, και γι' αυτό το λέμε από τώρα, καλό είναι και σε προσωπικό επίπεδο, ας λάβουμε κάποια μέτρα αυτοπροστασίας, και αυτό είναι αναγκαίο να το κάνουμε. Και η πολιτεία φυσικά νομίζω θα έχει όλα τα μηνύματα, ήδη τα έχουν πάρει τα μηνύματα, ώστε να υπάρχει γενικότερα και μια προστασία του κόσμου. Οι πολίτες και κυρίως οι ευπαθείς ομάδες και οι ηλικιωμένοι καλούνται να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας, ενώ σε ετοιμότητα θα τεθούν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Κλιματιζόμενους χώρους θα διαθέσουν αν χρειαστεί οι Δήμοι. Υπάρχει ένα μήνυμα, μια τάση δηλαδή, να δούμε πραγματικά πιο αυξημένες θερμοκρασίες, απόλυτα δικαιολογημένοι. Και αυτό με ανησυχεί, αν όπως σας λέω, βλέποντας τώρα τις θερμοκρασίες, οι οποίες είναι σε απόλυτα λογικά επίπεδα της εποχής. Όταν θα ξεφύγουμε προς τα πάνω, τότε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε? Πρέπει να είμαστε πολύ, ας το πω έτσι, υπομονετικοί και να το δούμε ψύχρεμα. Οι πολύ θερμές αέριες μάζες προερχόμενες από την Αλγερία και το Μαρόκο θα κινηθούν μέσω της Μεσογείου προς την περιοχή μας και σταδιακά θα αρχίσουν να ανεβάζουν τη θερμοκρασία.